Οι Έλληνες στρατιωτικοί κρατούνται χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της αναφορικά με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που έχουν συλλευθεί από τις τουρκικές αρχές η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση των δικηγόρων, η υπόθεση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πραγματική της διάσταση, με σεβασμό για τα δικαιώματα των κρατουμένων και τη δημιουργία συνθήκων για μια δίκαιη ζωή. Συγκεκριμένα, το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης λέει: «Η υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί από τις τουρκικές αρχές πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πραγματική της διάσταση. Ο σεβασμός στα δικαιώματα των κρατουμένων και η δημιουργία συνθήκων για μια δίκαιη δίκη είναι αδιαπραγμάτευτες κατακτήσεις του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού». Η κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία με συχνές τις καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απροκάλυπτες παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης δημιουργούν εύλογες επιφυλάξεις για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ήδη οι Έλληνες στρατιωτικοί κρατούνται χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Το δικηγορικό σώμα με αγώνες διαχρονικά για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ορθή και ταχύ απονομή της δικαιοσύνης παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης, βρίσκεται σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, οι οποίες έχουν την ευθύνη χειρισμού της υπόθεσης, δεδομένου ότι η σύλληψη των στρατιωτικών έγινε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Επιπλέον, έχει ενημερώσει σχετικά το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης, από το οποίο έχει ζητήσει παρέμβαση για την τήρηση των δικαιοκρατικών εγγυήσεων που κατοχυρώνει το διεθνές δίκαιο, καθώς και αποστολή παρατηρητών στη σχετική δικαστική διαδικασία.